ήμουνα 11 χρονών που έβλεπα τα σκαριά που έκανε στο ναυπηγείο της Ρόδου και δεν ξέρω, κάτι μ' άρεσε. Κάτι μου άλλαζε τη ζωή όταν έβλεπα τα σκαριά. Κάτι, δεν ξέρω. Και πήγα στο μάστορι. Είναι ο Μαστροπέτρος. Είναι και ο μάστορής μου, Θεός συγχωρέσει τον. Του λέω, θείο, να έρθω εδώ να δουλέψω. Εκείνος γελούσε. Λέει, βρε, είσαι μικρός. Όχι, λέω, θέλω να δουλέψω. Μου λέει ένα. Την άλλη μέρα ήρθα, με έβαλε, καθάριζα το μαγαζί, έκανα, έδειχνα. Αλλά μετά, επειδή ήμουν ένα μικρό παιδί, με είχε όλο μαζί του. Ήταν σαν πατέρας μου. Μετά από ένα χρόνο, λέω, μάστορι, θέλω να κάνω μία βάρκα. Εκείνος γελούσε. Αλλά ξύλα, λέω, δεν έχω. Μου λέει, πιάσε, κάνε. Θυμάμαι, πρέπει να ήμουν τότε 12 χρονών, κάνω τη βάρκα και με έβλεπε ο μάστορης μου κάθε μέρα και δάκρυζε. Και μου λέει, εσύ θα γίνεις καλός μάστορης. Ο μάστορης μου ιδιαίτερος με αγαπούσε πάρα πολύ. Και μετά από 2-3 χρόνια μου έδινε δύσκολες δουλειές σε μία βάρκα. Και έτσι έμαθα πάρα πολύ μικρό παιδί. Εμείς κάναμε το χρόνο γύρω στις 30 με 40 βάρκες, ξέχωρα τα καϊκαία που κάναμε. Ήτανε ωραίες εποχές. Αργότερα, περάσαν τα χρόνια, άνοιξα το μαγαζί. Δόξα στο Θεός, ασχολούμαι γύρω στα 40 χρόνια. Γύρω στα 40 χρόνια. Δόξα στο Θεός, καλά είναι. Την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά. Ίσως αυτό είναι που με κρατάει μέχρι σήμερα. Και αν σας πω και κάτι, μπορεί να μην το πιστέψετε, όλα μου τα σκαριά τα έχω κάνει μόνος μου, χωρίς καμιά βοήθεια. Ούτε εργάτης, ούτε τίποτα. Και έχω φτιάξει σκάφη μέχρι 13 μέτρα. Δεν έχω πρόβλημα, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά. Αυτό εδώ είναι ένα σχέδιο σκαρμούς, 4 μέτρα μία βάρκα, ψαράδικη, και βγαίνει με μονόχναρο. Βρήκαν μία φόρμουλα από χρόνια να μπορούν να κάνουν σκάφη με εύκολο τρόπο και το βρήκανε, γιατί φτιάξανε πάρα πολλά. Σε όλα τα νησιά σχεδόν της Ελλάδος το ξέρουν αυτό. Φυσικά τώρα δεν το ξέρουν, τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Τώρα σχεδιάζονται διαφορετικά. Με μαθηματική ακρίβεια μπορείς να κάνεις
16 σκαρμούς σε κάθε σκάφος, σαν αρχή. Το χρησιμοποιούμε μέχρι 7-8 μέτρα σκάφος. Ή τριχαντήρι είναι, ή βάρκα είναι, ή οτιδήποτε. Οι παλιοί μπορούσαν και κάνανε και πιο μεγάλα, και πιο μεγάλα σκάφη. Μπορώ να σου πω ότι από ό,τι μου λέγανε οι μαστόροι, κάνανε και μέχρι 20 και 25 μέτρα καΐκια τότε στη Σύμη. Με αυτό εδώ το πράγμα. Με ένα σκαρμό εδώ. Με αυτό. Αυτοί που το ξέρουν είναι αυτοί που οι πατεράδες τους είναι καραβομαραγκοί και τους, μπορούν να τους το μεταδώσουν. Αυτό μεταδίδεται κυρίως, ας πούμε, σε κλειστό κύκλους, οι οικογένειες. Εγώ έχω αυτό το μονόχναρο τώρα, αυτό το σχέδιο εδώ, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο φάρδος. Έρχεται ο καπετάνιος και λέει, το θέλω 20 πόντους πιο φαρδί. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτομάτως ξεκαρφώνω αυτά τα δύο ξύλα και το φαρδένω το σκάφος. Γιατί τα σκάφη παίζουν κάποιο ρόλο. Πολλές φορές γίνεται ένα σκάφος για να πηγαίνει ψάρεμα, θέλει άλλο φάρδος. Εάν είναι για εμπόριο, θέλει άλλο φάρδος. Εάν είναι κάθε σκάφος με την δουλειά που θέλει, που το θέλει ο καπιτάνιος. Και έτσι είναι πιο εύκολο. Σου δίνει μία ελευθερία στην πλώρη και στην πρίμη και μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε πλώρη θέλεις και οτιδήποτε πρίμη. Έχει αυτό το χάρισμα. Σκαρώνοντας ένα οποιοδήποτε σκάφος, πρώτα κάνουμε μία δοκιμή. Εγώ πήρα κάτι ξύλα, τα οποία θα κάνω ένα δοκιμαστικό για να δω πώς φαίνεται. Αυτό εδώ βρίσκεται, αυτό που βλέπετε τις γραμμές, βρίσκονται με μία τεχνική παραδοσιακή με το κουμπάσο, αλλά με μαθηματική ακρίβεια. Βρέξε, Θεέ μου, βρέξε. Με αυτό που λέμε μονόχναρο το σχέδιο, κάναμε ένα δοκιμαστικό σκαρμό. Γιατί, το είδατε, αυτός είναι ο σκαρμός της βάρκας. Φανταστείτε ότι είναι βάρκα. Ορίστε. Μόλις, για να είμαι σίγουρος, κάνω τρεις-τέσσερις δοκιμαστικούς σκαρμούς και το βλέπω το σκάφος. Thank you.
τα ξύλα που χρησιμοποιούμε είναι πεύκα. Είναι πεύκα τα οποία είναι δικά μας, είναι ελληνικά. Ζητάμε να είναι στραβά, να έχουν ρετσίνη και να είναι κομμένα το χειμώνα. Οι παλιοί, επειδή δεν είχαν τα μέσα, πηγαίναν οι ίδιοι στο δάσος με τα χνάρια αυτά εδώ και βρίσκαν τα στραβά ξύλα, τα κόβανε και έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στη ξυλία, γιατί η Ρόδος είχε πάρα πολλά δάση με ξύλα, αλλά δυστυχώς ο πολιτισμός έφερε και τις φωτιές και καήκαν τα πιο ωραία δάση της Ρόδου, όπως ήταν στα Λάρμα, στη Λάρδο, και έτσι ας πούμε αναγκαζόμαστε και φέρνουμε από τη Μυτιλήνη ξυλία ή από τη Σάμο. Γιατί από την ιστορία, από την αρχαιότητα, τρία μέρη είχαν τη ξυλία την καλή. Η Σάμος, η Ρόδος και η Μυτιλήνη. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει μόνο η Μυτιλήνη, η οποία τα πεύκα της είναι πολύ ωραία. Γιατί έχουν και στραβά και ίσια. Οπότε βρίσκουμε ξυλία και κάνουμε σκάφη. Τώρα εντάξει, έχουν έρθει τροπικά ξύλα από την Αφρική, όπως είναι τα Ιρόκο, τα Τίκ, τα Μαούνια, αλλά αυτά δεν μας διευκολύνουν, αυτά, γιατί αυτά είναι ίσια ξύλα, τα οποία ας πούμε εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε κατασκευές με ίσια ξύλα. Εμείς θέλουμε στραβά, γιατί για να γίνει ένα σκάφος, η καλύτερη ναυπήγηση είναι και το πιο γερό σκάφος είναι να είναι φυσικά τα ξύλα. Όταν είναι φυσικά, είναι το τέλειο σκάφος. Το πρώτο που πρέπει να ξέρει ένας καραβομάραγκος είναι το σκεπάρνι. Το σκεπάρνι είναι αυτό εδώ. Αυτό. Και για να το μάθεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εμένα όταν με δεις και πελεκίσω είναι σαν να πελεκάω, σαν να είναι, δεν θέλει ροκάνισμα. Πρέπει να είσαι πολύ καλός αυτό. Γιατί αυτό είναι το κλειδί. Τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Τώρα σχεδόν όλα έχουν αντικατασταθεί με ηλεκτρικά, αλλά πάλι σκεπάρνι ηλεκτρικό δεν έχουμε. Οπότε πρέπει να ξέρουμε και τα παραδοσιακά εργαλεία και τα σύγχρονα, τα ηλεκτρικά. Έχω συνηθίσει από μικρό παιδί να έρχομαι 6 ώρα στη δουλειά και να κονίζω πρώτα τα εργαλεία μου και μετά να πιάνω δουλειά. Και έτσι, ας πούμε, η δουλειά πάει ευχάριστη. Κονίζω το σκεπάρνι γιατί είναι το πρώτο εργαλείο του καραβομαραγκού. Όταν ένας καραβομαραγκός δεν ξέρει να πελεκίσει, δεν είναι καραβομαραγκός. Πάρε εδώ καλά. Έλα. Παίρνει. Πελεκάω ορισμένα λάθη. Γιατί το ετοιμάζω μετά από 3 μήνες, το ετοιμάζω για πέτσωμα. Αυτό θα είναι έτοιμο, πρώτα ο Θεός, σε 2 μήνες. Είναι για να πηγαίνουν ταξιδάκια στα μικρά νησιά. Θα έχει ένα υπνοδωμάτιο, μία τουαλέτα, ένα σαλόνι και χώρος για το ψάρεμα πίσω. Θέλω άλλους 2 μήνες για να τελειώσει. Να γίνει καμπίνα, να μπει η μηχανή, να ταξιδέψει. Έχω κάνει 10 σκάφη τέτοια. Όλοι είναι ευχαριστημένοι και το αγαπάνε. Thank you.
αρχίνησα και προβληματιζόμουν για τη δουλειά μου, γιατί έβλεπα ότι ξεφανιζότανε. Γιατί ό,τι ψαράδικα ήταν για να κάνουμε, τα κάναμε. Εφόσον οι ψαράδες αρχινήσαν και κάνουν πολυεστερικά, κόβαν τις άδειες, όλα αυτά παίξαν κάποιο ρόλο και έτσι, ας πούμε, η δουλειά, δεν έχουμε δουλειά. Μπορώ να σας πω ότι έμεινα 1,5 χρόνο άνεργος και δεν έκανα κανένα σκάφος, ούτε μία βάρκα. Σκέφτηκα καλά τι μπορεί να κάνουμε και λέω ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για να μην σβήσει η παράδοση. Ήρθε ένας Αυστριακός, ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ τα παραδοσιακά και μου φάνηκε παράξενο. Και ήθελε ένα 10 μέτρα τριχαντήρι, το οποίο το ήθελε όχι ψαράδικο, το ήθελε για να μένει, για να κοιμάται μέσα. Το έφτιαξα και είχε μεγάλη επιτυχία. Ήταν τόσο πολύ ευχαριστημένος που κάθε χρόνο έρχεται από την Αυστρία και κάνει ταξίδια σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Αυτομάτως μετά έφτιαξα ένα άλλο, 11 μέτρα, σαν motorboat, το οποίο και αυτός πάλι με την οικογένειά του. Οπότε πήρα εγώ την απόφαση ότι θα πρέπει να κάνω παραδοσιακά σκάφη, αλλά τουριστικά. Και τώρα φτιάχνω και ένα άλλο ταχύπλο, ξύλινο, όλα μιλάμε για ξύλινο, το οποίο, ας πούμε, θα τρέξει 30 μίλια. Στη Ρόδο υπάρχουν μόνο 4, οι οποίοι 2 είναι πάρα πολύ μεγάλοι. Αλλά και αυτοί ήδη τα έχουν παρατήσει. Στην Ελλάδα νομίζω ότι ήδη εξαφανίζεται αυτό το επάγγελμα και είναι λυπητερό, γιατί είναι πολύ όμορφο επάγγελμα, πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, και τα πολυεστερικά είναι όμορφα και τα σιδερένια όμορφα, αλλά τα ξύλινα είναι ωραία και το θέμα είναι τώρα ότι τα ξύλινα είναι και η παράδοσή μας, ότι πρέπει να την προστατεύσουμε. Η πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου. Είναι άγνοια για αυτά τα πράγματα. Καταρχήν μπορώ να πω ότι δεν ξέρουν τι θα πει καραβομαραγκός. Η πολιτεία, αυτοί που διοικούν την πολιτεία. Και το μόνο που θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ είναι να δώσουν κάποια ευαισθησία γύρω σε αυτό το επάγγελμα. Όχι για μένα, για τους νέους. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 58 χρονών. Πόσα χρόνια θα δουλέψω ακόμη? 3, 4, 5. Ξέρω πάρα πολλά. Θέλω να τα μεταδώσω. Τι γίνεται? Νομίζω, γι' αυτό λέω, κάποια ευθύνη φέρνει η πολιτεία. Να βοηθήσει
αυτούς τους 4 καραβομαραγκούς να μπορέσουν να πάρουν μαθητές, να κάνουν, να τη μάθουν την τέχνη. Γιατί είναι αμαρτία να σβηστεί μια τόσο ωραία παραδοσιακή τέχνη. Να μην είμαστε μόνο στα λόγια. Τη βοήθεια που θέλουμε είναι ένα ωραίο χώρο και να μας επιδοτούν τους μαθητές. Δεν θέλουμε εμείς λεφτά, τους μαθητές. Και θα δεις πόσοι τεχνίτες θα βγούνε, οι οποίοι χρειάζονται. Γιατί είναι αμαρτία να χαθεί μία παράδοση, η οποία αυτή η παράδοση, εάν αυτή τη στιγμή λεγόμαστε Έλληνες, είναι χάρη στους καραβομαραγκούς. Γιατί οι καραβομαραγκοί φτιάχναν τα σκαριά και τα σκαριά είχαν επικοινωνία με όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και νομίζω δεν πρέπει να μας περιφρονήσουν έτσι, έστω και σαν ιστορία. Mr.